Φάνη Παπαλουκά. Γιατί τα σκυλιά κυνηγάνε τις γάτες και οι γάτες τους ποντικούς? Οι σκύλοι με τις γάτες και οι γάτες πάλι με τους ποντικούς ήταν πρώτα φίλοι, όπως είναι όλα τα ζώα μεταξύ τους. Μα κάποτε τσακώθηκαν και από τότε κρατάει το μίσος τους από γενιά σε γενιά και όλοι μας σήμερα ξέρουμε πόσο εχθρεύονται οι σκύλοι τις γάτες και οι γάτες τα ποντίκια. Και να πως έγιναν τα πράγματα. Μια φορά και έναν καιρό, πάνε χρόνια από τότε, τα σκυλιά μπλέχτηκαν δίχως να το θέλουν σε μία δίκη. Τα καημένα όμως, σαν σκυλιά που ήταν, δεν ήξεραν από δίκες και τα είχαν χαμένα. Έτρεχαν από εδώ, έτρεχαν από εκεί. Μετά πολλά κάποιος τους ορμήνεψε να πάνε σε ένα δικηγόρο, μα και ο δικηγόρος σε άλλες κουτούρες τους έβαλε. Να βρούνε μάρτυρες, να βρούνε λεφτά, να υπογράψουν χαρτιά. Θεέ μου, πόσα χαρτιά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια μέρα ο δικηγόρος τους παρέδωσε με μεγάλη επισημότητα ένα σωρό χαρτιά και τους είπε να τα φυλάξουν με προσοχή, γιατί από αυτά τα χαρτιά εξαρτιόταν η τύχη της δίκης. Τα σκυλιά ντράπηκαν, δεν είπαν λέξη στον δικηγόρο και πήραν τα πολύτιμα χαρτιά και έφυγαν. Μα άντε πάλι άλλη σκουτούρα κι αυτή. Πού να τα κρύψουν τα χαρτιά, ποιος να τα φυλάει, ανάστατο ολόκληρο το σκυλολόι. Ο πιο γερικός σκύλος, αυτός που όλοι σέβονται και όλοι λογαριάζουν πως θα βρει μια σοφή λύση, έβαλε την ουρά του στα σκέλια του και μουρμούρισε κακόθυμα. Είμαστε εμείς για τέτοια. Όλη η μέρα γυρίζουμε στους δρόμους να βρούμε κανένα κόκαλο και αυτός ο χριστιανός μας διατάζει το νου σας στα χαρτιά, σαν να μην ξέρει από σκυλιά. Εκείνη την ώρα, να και μια γάτα. Άσπρη, άσπρη και καθαρή, με ένα κόκκινο μεταξωτό φιόγκο στο λαιμό της και μια γαλάζια χάντρα να μην την πιάνει μάτι, καλοταϊσμένη, καλοζωισμένη, κατέβαινε από τη σκυρά της στο σπίτι να κάνει βόλτα στη λιακάδα. Την βλέπουν τα καημένα τα σκυλιά σαν σωτηρία μέσα στην απελπισία τους και ευθύς τη φωνάζουν και της λένε: «Ουφ, κύρα γάτα, δεν παίρνεις εσύ να μας φυλάξεις τούτα τα πολύτιμα χαρτιά που είσαι νοικοκυρά και έχεις και σπίτι δικό σου?» Η γάτα γύρισε και κοίταξε τους σκύλους ένα γύρο, τους είδε αναστατωμένους, αναμαλιασμένους, ταραγμένους. Κατάλαβε πως αυτά τα χαρτιά θα ήταν πολύ πολύτιμα και σκέφτηκε να μην αναλάβει μόνη της τόση μεγάλη ευθύνη. «Να σας πω», τους αποκρίθηκε, «ας φωνάξουμε εδώ όλο το σώι μου και αν συμφωνήσει εγώ δέχομαι με τα χαράς να σας κάνω αυτή τη χάρη». Αμέσως τα σκυλιά αρχίθηκαν στους δρόμους να μαζέψουν τις γάτες και ύστερα από λίγο μία-μία ψιψίνα άρχισε να ξεπροβάλλει από τα στενά. Όταν μαζεύτηκε ολόκληρο το γατόσογο, τους είπαν οι σκύλοι τι χάρη ζητούσαν. Οι γάτες σκέφτηκαν κάμποσο και αποφάσισαν να δεχθούν να βοηθήσουν τα σκυλιά, μια και αυτό που ήθελαν δεν ήταν τίποτα σπουδαίο για αυτές, και από την άλλη μεριά θα κέρδιζαν έτσι την παντοτινή ευγνωμοσύνη του σκυλόσογου, που μια μέρα μπορούσε να τους σταθεί πολύ χρήσιμο. Οι σκυλοί παρέδωσαν με ανακούφιση τα πολύτιμα χαρτιά στις γάτες και σκόρπισαν ευθύς στους δρόμους να χώσουν τη μουσούδα τους σε κανένα σκουπίδο τενεκέ. Οι γάτες πάλι παρέλαβαν με την επισημότητα που τέριαζε τα χαρτιά και πήδηξαν από ένα παράθυρο σε ένα γειτονικό σπίτι. Στο πρώτο δωμάτιο βρήκαν το τραπέζι των ανθρώπων στρωμένο και το φαγητό στα πιάτα. «Να μην τα αφήσουμε εδώ τα χαρτιά», μιαούρισε μια γάτα. «Μπορεί να τα πάρουν οι άνθρωποι για να τα σκίσουν. Πάμε πιο μέσα». Όλες οι γάτες βρήκαν τα λόγια της σοφά και ευθύς τρύπωσαν στο δεύτερο δωμάτιο. Ένα μικρό αγόρι καθόταν χάμω στο πάτωμα και έπαιζε με ένα σωρό παιχνίδια. «Πα-πα-πα-πα», ψιθύρισε μια άλλη γάτα. «Από τούτο το μικρό τίποτε δεν γλιτώνει. Πάμε, πάμε». Αφού γύρισαν έτσι πολύ ευσυνείδητα, το σωστό πρέπει να το πούμε, όλο το σπίτι στο τέλος συμφώνησαν πως το πιο κατάλληλο μέρος για να κρύψουν τα πολύτιμα χαρτιά ήταν το κελάρι. «Ακούστε και μένα που είμαι του σπιτιού», είπε η γάτα με την κόκκινη κορδελίτσα. «Εδώ να τα κρύψουμε. Η νοικοκυρά μπαίνει αραιά και πού να πάρει κάτι. Και ύστερα εδώ μέσα είναι τόσο σκοτεινά που και να μπει δεν θα τα δει». Πήριξε τότε η πιο σβέλτη γάτα πάνω σε ένα τενεκέ με λάδι και από εκεί τοποθέτησε ωραία-ωραία τα χαρτιά στο πιο ψηλό ράφι. Ύστερα έκλεισαν με προσοχή την πόρτα του κελαριού και βγήκαν έξω. Όμως οι καημενούλες οι γάτες δεν είχαν λογαριάσει καλά. Σε εκείνο το κελάρι πραγματικά η νοικοκυρά του σπιτιού έμπαινε αραιά και πού, αλλά έμενε μια ολόκληρη οικογένεια ποντικών. Μόλις έκλεισε η πόρτα και ξανά έγινε στο κελάρι σκοτάδι, το πιο μικρό ποντικάκι βγήκε από την τρύπα του και πήγε να δει τι ήταν τάχα το καινούριο δέμα. Αμέσως άρχισαν τα δοντάκια του να δουλεύουν σαν πριόνι και κρουτς κρουτς κρουτς
σκιζόταν λίγο-λίγο το χαρτί. Τα αδέρφια του που άκουσαν τον θόρυβο έτρεξαν περίεργα και σαν να μην έφτυναν τα ποντικάκια, να σου σε λίγο η ποντικομάνα και ο ποντικοπατέρας. Έτσι ολόκληρη η φαμίλια ρίχτηκε με κέφι στα πολύτιμα χαρτιά. Κρούτς, κρούτς, κρούτς. Πέρασε καιρός και μια μέρα ο μεγάλος δικηγόρος ζήτησε από τα σκυλιά να του φέρουν τα χαρτιά. Τα σκυλιά έτρεξαν στις γάτες και οι γάτες ανύποπτες στο κελάρι. Μα τι ήταν αυτό που αντίκρισαν τα μάτια τους. Τα πολύτιμα χαρτιά είχαν γίνει κόσκινο. Αμέσως κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Απελπισμένες χύθηκαν στον δρόμο τραβώντας τα μουστάκια τους. Τις βλέπουν στη στιγμή οι σκύλοι, τις ρωτούν τι έγιναν τα χαρτιά και μόλις μαθαίνουν την αλήθεια, ρίχνονται απάνω τους και αρχίζουν να τις κυνηγούν. Οι γάτες πάλι, σαν λυσσασμένες από το κακό τους, τρέχουν, ξετρυπώνουν τα ποντίκια και τα παίρνουν το κατόπι. Τότε έγινε μεγάλο κακό. Γέμισαν οι δρόμοι ποντίκια, γάτες, σκυλιά. Μπρος τα ποντίκια, τρέχανε δόθε κήθε ζαλισμένα. Πίσω τους οι γάτες, με σηκωμένες στις τρίχες της γούνας τους και από πίσω τα σκυλιά. Νιαουρίσματα, γαυγίσματα, μεγάλο σαματάς. Και τρέχανε, κυνηγιόντουσαν, ώσπου απόκανε το ποντικολόι, το γατολόι, το σκυλολόι. Τότε κοίταξε ο καθής να κρυφτεί όπως μπορεί για να σωθεί. Τα ποντίκια από τις γάτες και οι γάτες από τα σκυλιά. Έτσι από εκείνη την ημέρα γεννήθηκε η έχθρα. Και όπου πια συναντήσει σκύλος γάτα, την παίρνει στο κυνηγητό. Το ίδιο και η γάτα με τον ποντικό.